Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά εκείνη που μένει για πάντα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και είναι η χαρά του Χριστού. Όταν είδαν τον αναστημένο Χριστό οι μαθητές, χάρηκαν λέει. Και τους είχε πει ο Χριστός ότι η χαρά αυτή που θα νιώσετε θα μείνει για πάντα μέσα σας. Μεγάλη αυτή η χαρά είναι η χαρά της Αναστάσεως και το βράδυ όλοι οι χριστιανοί είμαστε τόσο χαρούμενοι που πραγματικά θα θέλαμε κάθε μέρα να είναι Μέγα Σάββατο 12 η ώρα, η ώρα της Αναστάσεως. Θυμήθηκα μια ιστορία που έλεγα στα παιδιά που η προηγούμενη γενιά και οι προηγούμενες γενιές την είχαν διαβάσει πάρα πολύ, είχε διαβαστεί πολύ αυτή η ιστορία, ήταν η ιστορία του Γιάννη Αγιάννη. Δεν ξέρω αν τη διαβάζουν τώρα στα σχολεία, αν την έχουν στα σχολικά βιβλία, δεν ξέρω. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν μια υπέροχη ιστορία ενός βασανισμένου ανθρώπου, ο οποίος είχε κλέψει ένα καρβέλι ψωμί και για αυτό το ψωμί έγινε μια δίκη και καταδικάστηκε αδίκως σε ισόβια δεσμά. Και τράβηξε τα πάνδυνα εκεί μέσα. Έσπαγε πέτρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν δε χειροδύναμος αυτός, ο Γιάννης Αγιάννης. Ήταν χειροδύναμος. Και αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να δραπετεύσει. Δεν μπορούσε, έσκαγε εκεί μέσα. Και με τα πολλά τα κατάφερε και φυγάδας έφυγε και χώθηκε μέσα στο πολύβοο Παρίσι για να γλιτώσει. Αλλά εκεί, καθώς δεν είχε πώς να, πού να πάει και τι να κάνει, μονάχος του, κοιμόταν έξω, κακοπάθησε, δυστύχησε, έφτασε στο αμήν που λέμε και μια γυναίκα τον είδε στον δρόμο έτσι όπως ήταν, νύχτα, με βροχή και αυτός να μην έχει τίποτα. Και του λέει, γιατί δεν πάει να χτυπήσει ένα σπίτι, να πάει να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, λέει, που είσαι χάλια. Λέει αυτός, άσε με, λέει, χτύπησα, δώσε το σπίτι, κανένας δεν μου άνοιξε, λέει. Του λέει η γυναίκα, να πας εκείνο το σπίτι να χτυπήσεις. Είναι ένας επίσκοπος, λέει, είναι καλός άνθρωπος. Να πας εκεί, θα σε φιλοξενήσει. Σαν τελευταία ελπίδα, λοιπόν, και αυτός χτυπάει εκεί στο σπίτι. Πράγματι, του ανοίγει ο επίσκοπος μέσα, του λέει, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Του έδωσε ρούχα στεγνά, τον έβαλε και έφαγε, φάγανε μαζί και του βάλε και λίγο κρασί και ήπιε. Και το αγρίμι εκείνο με το άγριο βλέμμα σιγά σιγά άρχισε να κάπως να ημερεύει, να καλμάρει. Γιατί από την απονιά του κόσμου είχε γίνει το πρόσωπό του σαν του λύκου. Και του λέει σε μια στιγμή του παπά, δεν μου λες, του λέει, μου είπες θα με βάλεις να κοιμηθώ εδώ. Γιατί δείχνεις τόση εμπιστοσύνη σε μένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του λέει. Μπορεί να σε κλέψω, μπορεί να σε σκοτώσω. Πώς μου δείχνεις αυτή την εμπιστοσύνη. Και του λέει και ο παπάς, ο επίσκοπος αυτός, ο Μυρίλ, λεγότανε, αν θυμάμαι καλά. Γιατί εσύ, του λέει, δεν μπορείς να σηκωθείς τη νύχτα και να σκοτώσεις εμένα, ναι. Κι εγώ μπορώ να σηκωθώ τη νύχτα και να σκοτώσω εσένα. Αφού λοιπόν εμπιστεύεσαι εσύ εμένα και δεν φοβάσαι αν κοιμηθείς στο σπίτι μου, κι εγώ δεν φοβάμαι. Σου δείχνω κι εγώ την ίδια εμπιστοσύνη. Κοιμήθηκε λοιπόν με τα πολλά, να μην τα λέμε, και το πρωί σηκώθηκε για να φύγει. Αλλά είδε κάτι κυροπήγια χρυσά, τα άρπαξε τα δύο κυροπήγια, τα έβαλε στο σάκο του, πήδηξε το παράθυρο και εξαφανίστηκε. Μετά από 2-3 ώρες τον εφέρνει η αστυνομία. Ο παπάς ήταν στον κήπο εκεί και κάτι έσκαβε, ο επίσκοπος. Λέει η αστυνομία, δύο αστυνομικοί φύλακες τον εφέρανε. Μιλάμε για το Παρίσι της Επαναστάσεως τώρα παλιά, ε? Εκεί σε αυτό το σκηνικό το γράφει ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο μεγάλος λογοτέχνης και φιλέλληνας. Λέει, αυτός λέει, ήταν εδώ, λέει, σε έναν, λέει, και κοιμήθηκε και σε έκλεψε. Λέει ο παπάς, δεν με κλέψε, λέει. Κύριε, με συγχωρείτε, λέει, δεν σας έδωσα 4 από αυτά τα κυροπήγια, γιατί φύγατε μόνο με τα 2. Μια στιγμή να σας φέρω και τα άλλα. Και πάει μέσα και του φέρνει άλλα 2 κυροπήγια. Του τα βάζει μέσα στο σάκο. Οι αστυνομικοί λένε, εμείς να πηγαίνουμε τώρα, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Ναι, λέει, πηγαίνετε. Ήθελε κάτι να τους κεράσει, δεν δεχτήκαν αυτοί. Είχαν υπηρεσία, λέει, δεν μπορούμε να πιούμε, λέει, κρασί, λέει, τέτοια ώρα. Να τους κεράσει ένα κρασί, λέει, στην υπηρεσία
ο επίσκοπος. Και λένε αυτοί, όχι, όχι, λέει η αστυνομική, δεν μπορούμε να πιούμε, λέει, είναι ώρα υπηρεσίας, λέει, πάτε, ευχαριστούμε πολύ και λοιπά, και φύγανε. Και μείναν οι δυο τους και κοιταχτήκανε κατάματα. Και του λέει ο Αγιάννης, γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Και γυρίζει ο παπάς και του λέει ο επίσκοπος, ο Μυρίλ, με αυτά που σου δώσα, σου εξαγόρασα την ψυχή. Από εδώ και πέρα να γίνεις καλός άνθρωπος. Αυτός τα χάσε, έφυγε σαν χαμένος. Και πράγματι, αυτό επέδρασε επάνω του η καλοσύνη. Βλέπετε πως επιδρά μερικές φορές, αν είναι και ο άνθρωπος καλοπροαίρετος. Και άλλαξε ζωή και τα κατάφερε σιγά σιγά. Πήγε και λίγο στην πολιτική εκεί πέρα, σε μια επαρχία του Παρισιού, και βγήκε και δήμαρχος. Άλλαξε και το όνομά του και έγινε ο δήμαρχος Μαγδαληνής. Ξέχασα να σας πω όμως ότι από την αρχή αυτός ο άνθρωπος είχε έναν εκεί, ο οποίος τον επιτηρούσε, λεγόταν Ιαβέρης, εκεί που έσκαβε στα λατομεία, και με ένα βούρδουλα κάθε στιγμή τον εξυλοφόρτωνε. Γιατί λέει, τεμπελιάζεις, καθόταν ο άνθρωπος λίγο να ξεκουράσει τα χέρια του τη μέση του και εκείνος τον εβαρούσε από πάνω. Ήταν ένας δυνάστης, ο Ιαβέρης. Μια σκοτεινή φυσιογνωμία. Αυτός λοιπόν είχε βάλει σκοπό της ζωής να τον ευρύ το δραπέδι τον Αγιάννη. Και έψαχνε παντού και ρώτησε. Κάποτε λοιπόν έφτασε και στο σπίτι του δημάρχου. Δίχως να ξέρει όμως ότι αυτός που ήταν ο δήμαρχος ήταν ο Γιάννης Αγιάννης, ο πρώην κατάδικος. Και μπαίνοντας μέσα του λέει, κύριε δήμαρχε, συγχαρητήρια για τη θέση σας και όλα αυτά. Αλλά έχουμε βρει, λέει, εδώ μία πόρνη, λέει, η οποία φωνάζει, τραγουδάει και παίζει, λέει, εδώ στα διάφορα μέρη, λέει, έξω, και κάνει πολύ φασαρία και πρέπει να την κλείσουμε φυλακή. Έκλεψε, λέει, κάτι πράγματα. Την είδε ο Γιάννης Αγιάννης, τη λυπήθηκε αυτή την κοπέλα, πραγματικά αξιολύπητη, με ένα παιδάκι μικρό, ενός χρονού, ενός έτους, και λέει, άσε το κανονίσω εγώ το θέμα. Λέει, πρέπει να τιμωρηθεί. Αφήστε, λέει, κύριε υπαστινόμε, θα κανονίσω εγώ, λέει, είναι στην περιοχή με αυτό το θέμα. Αυτός όμως, ο Ιαβέρης, κάπως τον κοίταξε και κάτι του θύμιζε φυσιογνωμία του. Σου λέει, αυτός κάπου τον έχω ξαναδεί. Δεν είπε όμως τίποτα και έφυγε. Και την επόμενη εβδομάδα ξανάρχεται. Του χτυπάει την πόρτα και του λέει, κύριε δήμαρχε, θα έρθετε στο δικαστήριο. Σας καλάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, λέει, για μια δίκη. Πρόκειται για έναν κατάδικο, λέει, που είναι ο Γιάννης Αγιάννης και δικάζεται αύριο. Δεν είπε τίποτα ο ίδιος ο Γιάννης Αγιάννης, που ήταν τώρα δήμαρχος Μαγδαληνής με το όνομα αυτό, και προστάτευε και εκείνη την καημενούλα τη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να θρέψει το παιδί της και είχε βγει και στο πεζοδρόμιο. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα ακούγεται ένας συνωστισμός απ' έξω, φωνές. Ένα κάρο το είχε γονατίσει το άλογο και είχε πλακώσει τον αμαξά, ο οποίος ήταν κάτω από το βάρος αυτό και αγκουμαχούσε να πεθάνει. Τρέχει γρήγορα ο Γιάννης Αγιάννης, ο Μαγδαληνής, ο δήμαρχος, βγάζει το σακάκι του, χαραπάει το κάρο έτσι με τα χέρια του και αρχίζει και το σηκώνει. Φοβερό πράγμα, δεν μπορούσε να το σηκώσουν δύο-τρία άτομα που ήταν εκεί, αυτός το σηκώσε μόνος του. Και βγάλανε τον άνθρωπο από κάτω και τον εσώσανε. Μόλις είδε αυτή τη σκηνή ο Ιαβέρης, σου λέει, αυτός είναι ο Γιάννης Αγιάννης. Διότι είχε ξαναγίνει το ίδιο σκηνικό με μια πέτρα που είχε πλακώσει εκεί στα λατομεία κάποιον, και ο Γιάννης Αγιάννης είχε σηκώσει μια τεράστια πέτρα. Ήταν σωματώδης και πολύ δυνατός άντρας. Δεν είπε όμως τίποτα αυτός, απλώς του θύμισε το σκηνικό αυτό, και όταν βρεθήκανε μόνοι τους, του λέει, ξέρετε, λέει, μου θυμίσατε κάποιον που ήταν στα λατομεία εκεί και εγώ έκοβε πέτρες, λέει, μαζί με τους άλλους κατάδικους, το Γιάννη Αγιάννη, που μοιάζεται, λέει, λίγο. Ναι, λέει, αυτός, α, κατάλαβα. Τέλος πάντων, είπα, αστυνόμε, λέει, θα έρθω στο δικαστήριο. Και πάει στο δικαστήριο, είχαν πιάσει έναν, σαν κοφάλαλος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έλεγε ότι λέγεται Γιάννης Αγιάννης. Και ήταν έτοιμοι να του καταφέρουν εναντίον του καταδίκη.
δεν άντεξε όμως ο πραγματικός Γιάννης Αγιάννης, ο κύριος Δήμαρχος, έτσι, που καθόταν δίπλα στον πρόεδρο, και την ώρα που πήγαν να τον εδικάσουν, να τον καταδικάσουν, λέει: σταματήστε τη δίκη, λέει. Εγώ είμαι ο Γιάννης Αγιάννης. Α, του λέει: έχει στην πλάτη του κύριε πρόεδρε ένα νούμερο, λέει. Να τον εκδίσετε και να το δείτε, λέει, του κατάδικου. Τον εκδίσανε, δεν βρήκαν το νούμερο. Λένε, το κατάστρεψε, λέει, πήγε και έκανε αυτό και έβγαλε το τατουάζ από πάνω του, λέγανε οι άλλοι, οι υπερασπιστές, οι κατήγοροι μάλλον. Ο Γιάννης Αγιάννης σηκώνεται μέσα στο δικαστήριο, λέει, σταματήστε σας παρακαλώ. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο, λέει αυτός. Δεν είναι αυτός ο Γιάννης Αγιάννης. Ο πραγματικός Γιάννης Αγιάννης είμαι εγώ. Ο πρόεδρος συνάχτηκε και λέει, μα κύριε Δήμαρχε, τι είναι αυτά που λέτε, λέει, κύριε Μαγδαληνή, λέει. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει, δεν το πιστεύω, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει. Σαν να βλέπω όνειρο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Αγιάννης, λέει. Ορίστε, κάνει έτσι μια το ρούχο του και κοιτάξτε, λέει, το νούμερό μου πίσω. Και τον ξανακλείνουν φυλακή. Να μην σας τα απολογώ, να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, είναι καταπληκτικό. Να μην σας τα απολογώ. Έγιναν διάφορες ιστορίες με τις επαναστάσεις, με τους επαναστάτες, τους αντεπαναστάτες κλπ. Μπλέχτηκε και ο Γιάννης Αγιάννης μέσα στους επαναστάτες και βρεθήκανε σε ένα δικαστήριο που δικάζανε κάποιους από τους αντίθετους από αυτούς, οι επαναστάτες, και πιάσαν και τον Ιαβέρη σαν αντιδραστικό στην επανάσταση, άνθρωπο του καθεστώτος κλπ. Του φέρανε διάφορες κατηγορίες και τον εκαταδικάσαν σε θάνατο. Εκείνη την ώρα που καταδικοζόταν τον Ιαβέρη σε θάνατο, πετάχτηκε ο Γιάννης Αγιάννης, ο οποίος ήταν μέσα στους επαναστάτες πάλι, λέμε. Και λέει, αφήστε μου τον εμένα αυτό, τον ξέρω, λέει, είναι δικός μου, λέει, θα τον περιποιηθώ εγώ. Αφήστε τον εμένα, τον εκτελέσω εγώ όπως θέλω εγώ. Ο Ιαβέρης τον κοίταξε και του λέει, το ξέρα, του λέει, ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος. Τον επέρνει λοιπόν και τον πάει πίσω από κάτι σπιτάκι εκεί από μια αυλή, που τον εδώσαν οι επαναστάτες αφού τους τον ζήτησε, και βγάζει ένα σουγιά ο Γιάννης Αγιάννης. Νομίζει ο Ιαβέρης τώρα θα τον σκοτώσει με το σουγιά. Και του λέει, νόμιζα θα με εκτελέσει με σφαίρα, του λέει, γιατί είχε και ένα πιστόλι εδώ. Ο Γιάννης Αγιάννης δεν μιλάει, πάει, του κόβει τα σκοινιά από τα χέρια, πετάει τα σκοινιά κάτω και του λέει, φύγε, είσαι ελεύθερος. Ο άλλος έμεινε έτσι. Ήτανε σίγουρος ότι θα τον σκότωνε. Με τόσα που του είχε κάνει, με τόσο κυνηγητό κλπ. Και ο άλλος του είπε, λέει, σήκω, φύγε, του λέει. Είσαι ελεύθερος. Συγχώρεσε τον εχθρό του, αυτό είναι το μεγάλο. Συγχώρεσε τον εχθρό του. Δεν τον εκδικήθηκε. Γιατί μια ζωή αδίκως τον εκκυνήγαγε ο άλλος. Αλλά δεν άντεξε αυτό σαν τον Ιούδα. Δεν άντεξε. Μέσα του έγινε τέτοια πάλι και τέτοιο ανακάτεμα που πήγε και έπεσε σε έναν υπόνομο και πνίγηκε. Ο Ιαβέρης. Αυτά είναι αριστουργήματα της παγκοσμίου λογοτεχνίας και θα πρέπει όλοι να, οι άνθρωποι, οι μικροί άνθρωποι να τα ξέρουν, οι νέοι μαθητές στα σχολεία κλπ. Γιατί έχουν φοβερά, φοβερά θρησκευτικά διδάγματα μέσα από τη ζωή. Αυτά τα διδάγματα. Μέσα από τη ζωή. Έτσι. Και τα έχουν γράψει άνθρωποι του πνεύματος μεγάλης και σπουδαίοι. Όπως είναι ο Ντοστογεύσκη που έχει γράψει υπέροχα έργα, σπουδαία και μεγάλα. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά σε εκπομπές για τον Ντοστογεύσκη. Όπως είναι ο Γκο, όπως είναι οι διάφοροι μεγάλοι αυτοί, ο Παδιαμάντης, σπουδαίος, μεγάλος. Καταλαβαίνεις, και χριστιανισμό και ορθοδοξία και Ελλάδα και ψυχή ελληνική. Αλλά και η ρώσικη ψυχή, αγαπητοί φίλοι, δεν διαφέρει. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στη Ρωσία όπου έδειχνε επάνω στο χιόνι που γινόταν μια λειτουργία και μετά έριξαν και το σταυρό στη θάλασσα. Αν σας πω ότι δεν κατάλαβα ότι ήταν στη Ρωσία και νόμιζα ότι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, όλοι όπως είμαστε εμείς. Οι ιερείς οι Ρώσοι ολόιδιοι με τους Έλληνες ιερείς. Ολόιδιοι. Δεν ξεχώριζες τίποτα. Ούτε τα άμφια, ούτε τον τρόπο. Ούτε την ψαλμωδία. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Νόμιζε ότι είναι κάπου εδώ στην Ελλάδα. Αυτό θα πει Ορθοδοξία. Ενοποιεί τους ανθρώπους και τους κάνει ένα σώμα με κεφαλή τον Ιησού Χριστό.
Αλλά ας περάσουμε τώρα στο θέμα της εκπομπής μας, που είναι συνέχεια, νομίζω, από εκεί που είχαμε μείνει, από το Ευαγγέλιο μας, από τη ζωή του Κυρίου, και έχουμε κάνει μερικές συνέχειες. Για να ενισχύσει την πίστη των μαθητών του Χριστός, όπως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, τους έκανε τη διδασκαλία εκείνη που δεν έκανε στους άλλους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως τους έδειχνε περισσότερα πράγματα και περισσότερη αγάπη και τους περιέβαλε με τη στοργή του. Αυτό τον έκανε στο τέλος του Χριστό να λέει ότι δεν είστε πια δούλοι, αλλά φίλοι μου. Φίλοι μου. Και όταν στη Βηθανία είχε πεθάνει ο Λάζαρος, είπε πάμε πίσω εκεί στη Βηθανία, και ο Θωμάς, νομίζοντας ότι πάνε πίσω στην Ιερουσαλήμ, νόμιζε ότι πρόκειται να σταυρωθούν όλοι μαζί με τον Χριστό. Και είπε ο Θωμάς, εκείνο το σπουδαίο, ας πάμε να συσταυρωθούμε με Αυτόν, με τον Κύριο. Η Βηθανία είναι ένα χωριό που απέχει 3 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Και εκεί βρήκε ο Χριστός τη Μαρία και τη Μάρθα, τις αδερφές του Λαζάρου, ενώ ο Λάζαρος ήταν νεκρός 4 ήδη ημέρες. Το πένθος τότε στους Ιουδαίους κρατούσε 7 ολόκληρες ημέρες. Είχαν έρθει πολλοί από την Ιερουσαλήμ στη Μάρθα και τη Μαρία για να πενθήσουν και να παρηγορήσουν τις δύο αυτές αδερφές. Γιατί ήταν 3, είχαν πεθάνει οι γονείς και είχαν μείνει αυτά τα 3 αδέρφια. Ο θάνατος του Λαζάρου ήταν, όπως φαίνεται, ξαφνικός. Ο Ιησούς όμως το ήξερε, αλλά καθυστέρησε. Έφτασε λοιπόν κοντά στο χωριό και δεν μπήκε μέσα στο σπίτι, αλλά κάθισε απ' έξω, λίγο πιο μακριά από το σπίτι, και βγήκε η Μάρθα έξω να τον προϋπαντήσει. Η Μάρθα έρχεται στον Ιησού και του λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Αλλά και τώρα γνωρίζω ότι όσα ζητήσεις από το Θεό θα σου τα δώσει. Διότι η προσευχή σου ξέρω ότι ακούγεται». Εδώ βέβαια η Μάρθα νομίζει ότι ο Ιησούς δεν μπορεί μόνος του να αναστήσει τον Ιησού, αλλά χρειάζεται τη μεσολάβηση του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός της λέει κάποια λόγια. «Θα αναστηθεί Μάρθα ο αδερφός σου». Και δεν φιλοσοφεί και επιθανολογία, αλλά με τα βεβαιότητα της λέει «Θα αναστηθεί ο αδερφός σου». Και η Μάρθα γυρίζει και του λέει «Ναι Κύριε, γνωρίζω ότι θα αναστηθεί στη γενική Ανάσταση όταν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι εμείς και θα κρυθούμε». Να μην ξεχνάμε ότι οι Ιουδαίοι πίστευαν στη μέλουσα κρίση, έτσι από τους προφήτες τους είχαν καταλάβει και το Μωυσή ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Αυτό πίστευαν οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι δεν το πίστευαν. Και ο Ιησούς για να δηλώσει ότι όχι διαμέσου αυτού θα παρακαλέσει μόνο το Θεό, αλλά αυτός ο ίδιος μπορεί να αναστήσει ότι είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Της λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μυστηριώδη λόγια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ούτε ήθελε να τις διευκρινίσει παρακάτω, ότι μόνος μου εγώ θα αναστήσω τον Λάζαρο, γιατί είμαι η Ζωή, όπου μπαίνω εγώ, όπου πάω εγώ, είμαι η Ζωή η ίδια. Και τη συνεχίζει ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα δει ποτέ θάνατο. Διότι η ψυχή που είναι αθάνατη θα ενωθεί πάλι με το νεκρό σώμα και θα ξαναγίνει ακέραιος ο άνθρωπος και θα κριθεί. Ή θα πάει κοντά στο Θεό ή θα απομακρυνθεί για πάντα από Αυτόν. Και γυρίζει και ρωτάει ο Χριστός τώρα τη Μάρθα, το πιστεύεις αυτό που σου είπα? Δηλαδή ότι εγώ είμαι η ζωή,
και η Ανάσταση των νεκρών. Και τους βεβαιώνει ότι αυτός είναι η Ανάσταση. Και τώρα θα αποδείξει ότι είναι η Ανάσταση με τον Αναστή στον αδερφό της. Και η Μάρθα του λέει, ναι Κύριε, έχω πιστέψει ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο πνευμαζόμενος Μεσσίας. Η ομολογία αυτή είναι ίδια με την ομολογία του Πέτρου. Διότι η Μάρθα φαίνεται να είναι η πρώτη η οποία πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Μεσσίας. Και μετά από όλα αυτά φωνάζει η Μάρθα τη Μαρία και της λέει ότι ο διδάσκαλος ήρθε και σε ζητάει. Το έκανε αυτό κρυφά ο Ιησούς, γιατί ήξερε ότι εκεί υπήρχαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν θα ευχαριστιόταν και τόσο πολύ από την παρουσία του Χριστού. Δεν θα ευχαριστιόντουσαν. Γι' αυτό λοιπόν και άλλοτε η Μάρθα προσπαθούσε να καταλάβει τον Χριστό, αλλά κάποτε την είχε επιπλήξει μάλλον ο Χριστός και της λέει ότι εσύ ασχολείσαι με τα βιωτικά, ενώ ανάγκη έχεις να ασχοληθείς όπως η Μαρία με ένα πράγμα, με τη σωτηρία της ψυχής, με τον άρχισε και να ακούς το κήρυγμά μου. Και το τονίζει αυτό ο Ευαγγελιστής και λέει ότι ούπου ελελήθη ο Ιησούς εν τη κόμη. Δεν εισήλθε δηλαδή ο Χριστός στη Βηθανία, αλλά συνάντησε τις δύο γυναίκες έξω από τη Βηθανία, έξω από το χωριό αυτό, για να τις παρηγορήσει πριν να φτάσουν στο μνημείο. Έρχεται λοιπόν και η Μαρία, αλλά οι Ιουδαίοι οι οποίοι βρέθηκαν στο σπίτι εκείνη την ώρα, νόμιζαν ότι η Μαρία έφυγε τρέχοντας και πηγαίνει στο μνήμα. Δεν ήξεραν ότι πηγαίνει να δει τον Χριστό. Και για αυτό το λόγο άρχισαν και αυτοί να ακολουθούν και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Ο Ιησούς έχει πάει κοντά και θέλει να αποφύγει τη δημοσιότητα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Θα δούμε για ποιους λόγους, γιατί μετά αυτό έγινε αιτία να κυνηγήσουν τον Χριστό. Οι μένα από ενδιαφέρον να δουν το θαύμα του Λαζάρου, οι άλλοι δε, οι Φαρισαίοι, να τον σκοτώσουν, διότι διαφημίζεται πάρα πολύ μέσω αυτής της Αναστάσεως. Άρα λοιπόν, σαν Παντοκράτορ ο Χριστός, γνωρίζοντας όλα αυτά τα πράγματα και βλέποντας τον κόσμο ο οποίος συνέρε σε εκείνο το σημείο, ξέρει ότι εκείνοι που τον βλέπουν, οι περισσότεροι από αυτούς θα πιστέψουν. Λίγοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον φθονήσουν. Και άλλοι μόνο σε εκείνους οι οποίοι βλέπουν θαύμα και δεν πιστεύουν, βλέπουν Ανάσταση νεκρού και δεν πιστεύουν, και μάλιστα Ανάσταση νεκρού που έχει πεθάνει 4 μέρες. Και μυρίζει, όζει λέει, έχει σαπίσει το σώμα. Τέλος έφτασαν εκεί που ήταν εκεί, η Μαρία μόλις τον βλέπει πέφτει στα πόδια του Χριστού, και του λέει, Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Και αμέσως ξέσπασε σε λυγμούς και σε κλάματα. Η φράση αυτή είναι ίδια με τη φράση της άλλης αδερφής και φαίνεται ότι πως είχαν συζητήσει οι δύο αδερφές ότι αν ήταν εκεί ο Χριστός, δεν θα πέθαινε ο αδερφός τους, ο Λάζαρος. Αλλά η Μαρία, θερμότερη ούσα από την αδερφή της, δεν έλαβε υπόψη της τις εχθρικές γνώμες των άλλων ανθρώπων για τον Χριστό. Και αυτό το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι οι άνθρωποι γύρω από τον Χριστό δεν καταλαβαίνανε την εξέλιξη των γεγονότων όπως την είχε, τη γνώριζε ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορούσαν και να εξηγήσουν καλά τη συμπεριφορά του Χριστού σε πολλές περιπτώσεις, όπως ο Θωμάς που λέει, θα ξαναγυρίσουμε πίσω, να είμαστε εκεί πριν 3 μέρες και μας κυνηγάνε. Και γυρίζει ο Χριστός τότε και ρωτάει τη Μαρία και της λέει, πού είναι ο θαμμένος ο Λάζαρος. Μήπως ο Χριστός δεν ήξερε που ήταν, ως παντογνώστης δεν ήξερε που είναι θαμμένος ο Λάζαρος.
Ασφαλώς και το ήξερε. Αλλά έγινε για να διαγείρει την προσοχή των αδερφών και να πάνε πιο κοντά του. Αυτές λένε, έλα και να σου δείξουμε, Κύριε, που είναι ο Λάζαρος. Και με αυτά τα λόγια δάκρυσε, λέει ο Ιησούς. Ήρεμα θα κύλησε ένα δάκρυ το μάτι του, ενώ οι άλλοι έκλαιγαν θορυβωδώς. Συνήθως οι μεγάλοι, οι μεγιστάνες, είναι ασυγκίνητοι στα βάσανα των μικρών. Βλέπουμε όμως ο Χριστός ότι συμπάσχει με τους πάσχοντες, γιατί η καρδιά του είναι απλή του Χριστού. Και λυπάται για τη λύπη που προξενεί ο θάνατος στους άλλους, όχι για το θάνατο αυτόν καθεαυτόν, διότι ο Χριστός ξέρει ότι ο θάνατος δεν υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος κοιμάται. Οι Ιουδαίοι όταν είδαν να δακρύζει και να στενάζει, είπανε, κοίταξε πόσο αγαπάει τον Λάζαρο. Άλλοι όμως που είχαν εχθρικές διαθέσεις προς τον Χριστό, έλεγαν άλλα. Τι έλεγαν? Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του γενετής τυφλού να έρθει εδώ πέρα να τον θεραπεύσει πριν πεθάνει? Και αυτό το λένε σαν δυσφήμιση, αγαπητοί φίλοι. Κακοπροαίρετος, όταν είναι ο άνθρωπος, βλέπει τα πράγματα κακοπροαίρετα. Και είναι μεγάλη η μοχθηρία αυτών των ανθρώπων, ώστε ο Ιησούς λέει, εμβρημισάμενος εν εαυτό, έτσι δίνοντας ένα κουράγιο διαφορετικό στον εαυτό του, έρχεται κοντά στο μνήμα για να θρηνήσει το Λάζαρο. Έτσι νόμιζαν ότι έρχεται και αυτός να τον θρηνήσει ο πολλής κόσμος. Ο Λάζαρος ήταν μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα λαξευτό μνημείο, όπως θάβανε τότε τους ανθρώπους. Και μόλις φτάνει εκεί πέρα, τους διατάζει, σηκώστε το λίθο. Έχει υπόψη του ο Ιησούς ότι η θεότης δεν λειτουργεί αφεαυτής, αλλά συμπληρώνει, ας το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ καλά, συμπληρώνει τις ενέργειες του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν κάνει το πρώτο βήμα, δεν συμπληρώνει ο Θεός. Αν αυτοί δεν βγάζανε την πέτρα, δεν θα ανέστενε ο Χριστός, ο Λάζαρο. Αν εμείς δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, δεν κάνει το δεύτερο ο Χριστός για να μας βρει. Θέλει πρωτοβουλία και εκ μέρους των ανθρώπων ο Θεός για να ενεργήσει. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το Χριστό που ρωτάει, θες να γίνεις καλά, θέλεις εκείνο, θέλεις εκείνο. Πρέπει να εκφράσεις δηλαδή ότι ζητάς το έλεος για να το πάρεις. Σε αγέροχους ανθρώπους που δεν ζητάνε τίποτα από το Θεό, ο Θεός δεν δίνει. Σε εγωιστές, όπως είναι ο Σατανάς, ο οποίος είναι ο επαριθμόν ένας εγωιστής. Δεν ζητάει το έλεος του Θεού ποτέ. Από την υπερηφάνεια που έχει, δεν καταδέχεται να ζητήσει έλεος από κανέναν, ούτε από το Θεό. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση ο διάβολος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν καταδέχονται να ζητήσουν από το Θεό τίποτα. Για να μην ρίξουν τη μύτη τους μπροστά στο Θεό, ακόμα και μπροστά στο Θεό. Προτιμά να ζητήσουν από τους ανθρώπους κάτι παρά από το Θεό. Κι όμως ο Θεός σου λέει, ζήτησέ μου και θα λάβεις. Χτύπα και θα σ' ανοίξω. Δείξε εσύ τη διάθεσή σου και εγώ θα ανταποκριθώ. Έτσι και εδώ διατάζει να αφαιρέσουν το λίθο από την οπή του σπηλαίου, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αναστήσουν τον Λάζαρο. Υπάρχει ένας καταμερισμός εργασίας. Και για να πάνε στο χειρουργείο οι άνθρωποι, δεν μπαίνει ο χειρουργός μέσα στο θάλαμο να γδύσει τον ασθενή, να του φορέσει άλλα ρούχα, να τον καθαρίσει, να τον πλύνει, να τον πάει στο χειρουργείο να τον χειρουργήσει. Άλλοι τον γδύνουν και τον πλένουν. Άλλοι κάνουν την άρκωση. Άλλοι συνήθως ανοίγουν το σώμα και ο χειρουργός κάνει την πιο ευαίσθητη και δύσκολη δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει άλλος. Όσες δουλειές μπορούν το άλλο προσωπικό, η βοηθή του χειρουργού, οι αναισθησιολόγοι, οι τραυματιοφορείς, οι νοσοκόμες, να κάνουν αυτό που λέγαμε στα νοσοκομεία τη λάντζα, δεν την κάνει ο καθηγητής, ο χειρουργός ή ο παθολόγος, αλλά αυτός έρχεται και συμπληρώνει τις δουλειές των άλλων, γιατί αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ σε αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον λοιπόν ο Θεός θέλει τη συμμετοχή του ανθρώπου για να συμπληρωθεί το έργο που του ζητάει ο κάθε άνθρωπος να του κάνει.
Αλλά σε μια στιγμή του λένε, κύριε, είναι τεταρτέως, δηλαδή είναι 4 ημερών πεθαμένος και μυρίζει. Είχε επέλθει από σύνθεση του σώματος. Φυσικό είναι με τη ζέστη κιόλας σε αυτά τα κλίματα, τη δεύτερη μέρα να αποσυντίθεται, να αρχίζει η αποσύνθεση του ανθρώπου. Ένα 24 ώρα μπορεί να κρατήσει, εάν η θερμοκρασία είναι καλή. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 35 βαθμούς, ο άνθρωπος αρχίζει από τις πρώτες 6 ώρες να αρχίζει να μυρίζει. Και ο Ιησούς τους είπε, όποιος πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Τότε οι παριστάμενοι άνδρες σηκώνουν το λίθο, τη μεγάλη ογκώδη πέτρα, από το στόμιο του τάφου, του Λαζάρου. Τότε ο Χριστός σηκώνει τα χέρια του, κοιτάει στον ουρανό και λέει, Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Είναι βεβαιότατος ότι θα γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου, ώστε δεν κάνει αίτηση προς το Θεό, αλλά απλώς ευχαριστήρια προσευχή απευθύνει, σαν να έχει γίνει ήδη η Ανάσταση του Λαζάρου. Πατέρα, συνεχίζει, ξέρω ότι πάντοτε με ακούς, αλλά το είπα για να το ακούσει ο κόσμος, για να πιστέψουν ότι εσύ με έχεις αποστείλει στον κόσμο. Και αυτό δηλώνει, αυτή η προσευχή που γίνεται προς τον Πατέρα, το κάνει αυτό για να μην τον νομίσουν αντίθεο οι εχθροί του και ότι είναι εχθρός του Θεού και ότι κάνει δικά του πράγματα δίχως την θεϊκή βούληση και δίχως προσευχή. Είναι μια ευχαριστία αυτή η προσευχή όπως βλέπουμε και όχι αίτηση για να γίνει κάτι, αλλά είναι ευχαριστία για το ότι συνετελέστη κάτι. Αφού όμως δεν έχει συντελεστεί ακόμα η Ανάσταση, αλλά η βεβαιότηση υπάρχει. Τότε κράβγασε δυνατά, λέει ο Χριστός, Λάζαρε, δε προέξω. Με κραυγή μεγάλη, φώναξε το Λάζαρο να βγει έξω από το μνημείο του. Και τότε ο Λάζαρος, αυτός που πριν 4 μέρες είχε πεθάνει, ο νεκρός, ο τετραήμερος νεκρός, βγήκε έξω, σηκώθηκε από το μνημείο, δεμένος στα χέρια και τα πόδια όπως ήταν, και στάθηκε έξω από το μνημείο. Και το πρόσωπό του ήταν με έναν κεφαλόδεσμο, το σουδάριο όπως λένε, και δένανε τότε τους νεκρούς. Ο Λάζαρος βγαίνει και ελάχιστα κινείται, γιατί είναι δεμένος με τις ταινίες αυτές που ενταφιάζανε τότε τους ανθρώπους. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει περισσότερο το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, όταν βλέπουμε και τον Λάζαρο να κινεί τα χέρια και τα πόδια, έστω και λίγο. Και μπορούν ακόμα και οι εχθροί του να πάνε να τον αγγίξουν και να δουν ότι ζωντάνεψε πραγματικά ο Λάζαρος. Τόση ήταν η έκπληξη από το θαύμα αυτό, ώστε φαίνεται ότι αυτοί ξεχάσανε να λύσουν τα χέρια και τα πόδια του Λαζάρου. Έμειναν εμβρόντιτοι. Και τότε ο Χριστός τους λέει, λύσατε τον και αφήστε τον να πάει στο σπίτι του. Για να γίνει πιο χειροπιαστό το θαύμα της Αναστάσεως, όχι μόνο στα μάτια τους, αλλά και στα χέρια τους, καθώς ξέλυναν τις γάζες από τα χέρια και τα πόδια του Λαζάρου. Θα το θυμόντουσαν οπωσδήποτε περισσότερο όταν ήρθαν και σε επαφή με τον Λάζαρο. Και στα λίγα λεπτά που μας μένουν, να εξηγήσουμε 2 πράγματα, ότι η Αγία Γραφή, αγαπητοί αδερφοί, έχει την ικανότητα να εξηγεί με ελάχιστες και τις ελαχιστότερες λεπτομέρειες πράγματα που δεν τα βλέπουμε εμείς, τα οποία έχουν βάθος και περνάνε απαρατήρητα από τη δική μας συνείδηση. Αυτό ακριβώς το Άγιο Πνεύμα κάνει, μας δείχνει και τις λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και την ουσία, αλλά και μέσα από τις λεπτομέρειες να εμβαθύνουμε σε ορισμένα πράγματα και από τα μεγάλα πράγματα μας πηγαίνει στα μικρά. Ποια είναι τα μεγάλα πράγματα, θα πει κανείς, που μας πηγαίνει η Γραφή. Αυτά βρίσκονται στη διαβεβαιώσεις του Χριστού. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή και εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει, θα ζήσει. Αυτές είναι οι μεγάλες
λέξεις, τα μεγάλα πράγματα. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα, λέει ο Χριστός. Τρία μεγάλα πράγματα μας υπόσχεται με αυτά τα λόγια. Το πρώτο, ότι δεν πεθαίνουμε στον αιώνα, ποτέ δηλαδή. Είμαστε αθάνατοι. Αυτό μας λέει ο Κύριος εδώ. Δεύτερον, μας τα βεβαιώνει όχι οποιοδήποτε, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυθεντικά. Έτσι, είμαι ζωή, θα ζήσετε αιώνια και τρίτος είναι ο τρόπος που θα τύχουμε της αιωνίου ζωής. Είναι η πίστη στο Χριστό. Η βάση για όλα τα πράγματα είναι η πίστη στο Χριστό. Είναι μεγάλα και τα τρία αυτά πράγματα, αγαπητοί. Είναι πολύ μεγάλα. Ποια σημασία λοιπόν έχουν οι τιμές που περιμένουμε εδώ στον κόσμο? Ποια σημασία έχουν οι σαρκικές απολαύσεις, η σοφία, η υγεία η οποία δεν κρατάει και πολύ στον άνθρωπο και κάποτε τη χάνει, τα χρήματα και όλα αυτά, σταματάνε μέχρι τον τάφο, μέχρι εκεί που αρχίζει η φθορά του ανθρώπου. Γι' αυτό λένε και οι άθεοι, είμαστε τραγικά όντα. Βέβαια, εάν δεν πιστεύεις σε τίποτα, τραγικός γίνεσαι. Και αυτά είναι η βεβαίωση του στόματος, του αλάνθαστου και του θεϊκού. Δεν μας το λέει ένας φιλόσοφος, ένας άνθρωπος θνητός, αλλά μας το λέει ο Κύριος του θανάτου. Και έχει σημασία αυτό γιατί. Γιατί μας αποδεικνύει ότι αυτά τα πράγματα τα κάνει ο ίδιος την ώρα που ανασταίνει ένα νεκρό. Ο Πλάτωνας μπορεί να λέει χίλια πράγματα, μπορεί να λέει για την αθάνατη ψυχή, μπορεί να λέει ότι η ψυχή πίνει το νερό της λησμονιάς και ξανάρχεται και ξαναθυμάται και χίλια, αλλά δεν μπορούσε να αναστήσει ένα νεκρό, δεν μπορούσε να κάνει καλά ένα δαιμονισμένο, δεν μπορούσε να θεραπεύσει και να βάλει στα μάτια, να βάλει μάτια σε έναν τυφλό, δεν μπορούσε έναν κοφάλαιο να τον κάνει να μιλάει. Δεν είχε τις αποδείξεις, δεν είχε τα εχέγγυα ότι είναι αυθεντικός και αυτά που λέει είναι αληθινά. Ο Χριστός όμως είχε τη σφραγίδα, την έβαζε και στο αποδείκνει εκεί την ώρα που τα έλεγε. Όταν ανέστησε τον Λάζαρο, πριν είχε πει είμαι η ζωή. Να το λοιπόν, σου αποδεικνύει ότι είμαι η ζωή. Ένα σώμα που έχει πεθάνει εδώ και 4 μέρες, έρχομαι εγώ και το κάνω καινούριο. Το ξανααναστένω, το στείνω στα πόδια του. Αυτή είναι η μεγάλη αξία του Χριστού. Η αυθεντικότητα και η απόδειξη. Για να έχει όμως το βάρος αυτό, αυτή η θεϊκή αυθεντία και ο λόγος, αλλά όσο σοβαρά είναι τα δύο αυτά, τόσο πιο ελαφρύ και εύκολο είναι το τρίτο που γίνεται για τις πίστεως. Ο Κύριος δεν μας ζητάει μεγάλα έργα για να σωθούμε, δεν ζητάει να αναστήσουμε και εμείς νεκρούς όπως έκανε αυτός. Λίγα πράγματα μας ζητάει. Συμπάθεια προς τους συνανθρώπους μας, αγάπη και αναγνώριση της δικής του οντότητος. Να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος και ότι μας είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων. Να λοιπόν τα δύο δύσκολα, τα οποία τα κάνει ο Θεός, και την ευκολία του τρίτου που την κάνει ο άνθρωπος. Τα τρία αυτά μεγάλα πράγματα βλέπουμε ότι τα έχει η Μάρθα. Η Μάρθα δεν ξεσπάει σε λυγμούς, έτσι. Όταν δούμε, όπως εμείς όταν δούμε ένα πεθαμένο συγγενής μας, ενδέχεται να κλάψουμε και να τον θρηνήσουμε, αλλά πέφτει στα πόδια του Χριστού. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Εμείς κλαίμε, αλλά δεν πρέπει το πένθος να είναι βαρύ, να είναι έτσι αυτό το πομπόδες που γίνεται και λοιπά, χάθηκε ο άνθρωπος και χαμός, εξαφανίστηκε, πού χάθηκε, δεν χάθηκε, στο Θεό βρίσκεται. Νεκροί και ζωντανοί, στα χέρια του Θεού είμαστε. Μην το κάνουμε τραγικό το πράγμα τόσο όσο δεν είναι. Δεν μπορούμε να φέρουμε ένα ζωντανό, ένα νεκρό, να τον ζωντανέψουμε τις φωνές μας, αλλά και οι φωνές και τα κλάματα στεναχωρούν τις ψυχές των κεκοιμημένων. Άπειρες φορές έχουμε ακούσει
Και μας έχουν πει ότι εμφανίζεται στον ύπνο του ο νεκρός και του λέει: σταμάτα να κλαις. Με βαρύνεις, με κουράζεις. Μην κλαις άλλο. Χιλιάδες τέτοιες αποδείξεις. Και να δούμε τώρα από τα μικρά πώς πάμε στα πιο μεγάλα. Δύο απορίες γεννιόνται, από τις οποίες πηγάζουν και μεγάλες ωφέλειες. Η πρώτη απορία. Ο Χριστός ως Θεός δεν εγνώριζε που είχε ταφεί ο Λάζαρος. Δεύτερη απορία. Ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο. Δεν μπορούσε να διατάξει να σηκωθεί και η πλάκα του μνημείου και να λυθούν αυτομάτως τα χέρια του νεκρού. Ασφαλώς μπορούσε. Αλλά εκείνος τους διέταξε να σηκώσουν την πλάκα του τάφου, διότι αυτό, όπως είπαμε και πριν, ήταν εύκολο να το κάνουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε, κάθε τι το οποίο μπορούμε να μάθουμε ή να κάνουμε εμείς, δεν μας το κάνει ο Θεός. Και κάθε τι που μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν μας το κάνει ο Θεός. Και αυτό το λέμε τώρα για να λείψουν μερικές παρεξηγήσεις, διότι λέει ο άλλος: είμαι άρρωστος, δεν πάω στο γιατρό, κάνω προσευχή και θα μου το κάνει ο Θεός. Δεν θα σου το κάνει ο Θεός. Θα κάνεις προσευχή, αλλά θα πας και στο γιατρό. Θα ζητήσεις και τη βοήθεια του ανθρώπου. Γιατί πραγματικά έτσι το θέλει ο Θεός. Ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως να κάνουμε, να το κάνουμε. Να εξαντλούμε την ανθρώπινή μας, τις ανθρώπινές μας ιδιότητες, διότι τότε έχει και αξία αυτό που κάνει ο Θεός. Τότε έχει και αξία. Γιατί κάνει εκείνο που πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Όταν όμως δεν κάνει ο άνθρωπος, φαίνεται και η τεμπελιά του, φαίνεται και η αγνωμοσύνη του, φαίνονται και πολλά. Το κάνει λοιπόν αυτό ο Θεός, το μεγάλο, διότι αγαπάει και τιμάει το πλάσμα του, αλλά δεν τον θέλει άβουλο και μοιραίο. Και συγκεκριμένως οφείλουμε και να ρωτάμε ότι δεν ξέρουμε. Ας υποθέσουμε ότι είσαι χριστιανός και δεν ξέρεις κάτι. Προτιμάς να πεις αναμνησίες οι δικές σου ιδέες που σου έρχονται στο μυαλό, παρά να ρωτήσεις πώς είναι αυτό το πράγμα. Ή να διαβάσεις ένα βιβλίο και να το μάθεις. Ας πούμε ότι είσαι μαθητευόμενος κάπου, σε ένα γραφείο, σε ένα εργοστάσιο. Προτιμάς να κάνεις κάτι στραβό και να σε μαλώσει το αφεντικό σου, παρά να ρωτήσεις πώς γίνεται, βρε παιδιά, αυτό και δεν το ξέρω, να το μάθεις και μετά να το κάνεις και μόνος σου. Τι είναι πιο καλό? Δεν είναι πιο καλό να ρωτήσεις? Είναι μερικοί που δεν ρωτάνε ακόμη και στον δρόμο, πού πάνε για αυτό το δρόμο και ψάχνουν εκεί ώρες. Ρώτησε έναν άνθρωπο που ξέρεις, με συγχωρείς, πού είναι εδώ στάδε. Εγωισμός και εκεί. Οι νέοι δεν ρωτάνε τους γονείς τους, μπαμπά, μαμά, πώς είναι αυτό, τι πρέπει να κάνω εκεί. Παραμπαίνουν μέσα σε ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρουν και δεν το... Δεν βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός τους είπε: κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, κάντε το άλλο, και στο τέλος έκανε εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν? Δεν πρέπει οι μικροί να ρωτάνε τους μεγαλύτερους, αν ξέρουν ένα πράγμα, να τους το δείξουν? Αυτός είναι ο σωστός δρόμος και αυτός είναι ο πραγματικός δρόμος της μαθήσεως. Να πηγαίνουμε σε εκείνους οι οποίοι ξέρουν κάτι, να το μαθαίνουμε, και αν θέλαμε να το προχωρήσουμε, ας το προχωρήσουμε και μόνοι μας. Και ας ζητήσουμε και τη βοήθεια του Θεού. Αλλά όχι να αποκόψουμε την ανθρώπινη βοήθεια και να πηγαίνουμε κατευθείαν στη βοήθεια του Θεού. Έτσι. Ας μην περιμένουμε λοιπόν όλα να τα κάνει ο Θεός, αλλά ας ενεργούμε και εμείς όσο μπορούμε, με την προσευχή μας, με την ενέργειά μας, με τη δράση μας, με την κούρασή μας, με τον υδρότα μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ένας μαθητής: δεν διαβάζω καθόλου και θα κάνω προσευχή για να περάσω. Θα διαβάσεις, θα κάνεις και προσευχή και τότε θα περάσεις. Θα έχεις διαβάσει όμως. Για να πιάσει και η προσευχή σου, πρέπει να έχεις δείξει και εσύ φιλότιμο προς το Θεό, να μην τα ζητάς όλα έτοιμα. Αυτά λοιπόν ορίζει και εδώ ο Κύριος και μας δείχνει ένα δίδαγμα να εξαντλούμε τις δικές μας δυνατότητες προτού ζητήσουμε τη θεϊκή βοήθεια.
ας έχουμε υπομονή και ας μην ζητάμε αμέσως ένα θαύμα, αλλά ας προσπαθούμε και μόνοι μας και ας ζητάμε από τον Θεό ένα σημάδι να μας δείξει αν είμαστε στον καλό δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η συνεργασία του ουρανού. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά σας στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε Κυρίω.